Κύριε Υπουργέ, στις 17 Σεπτεμβρίου τα υδροθεραπευτήρια Απόλλων και Σπηλιά ιδιοκτησίας του Δήμου Ικαρίας που βρίσκονται στην περιοχή Θέρμα σφραγίστηκαν από την Επιτροπή Σφράγισης της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Βορείου Αιγαίου με την αιτιολογία της έλλειψης ειδικού σήματος λειτουργίας. Αυτό έχει βέβαια ως αποτέλεσμα την αναστάτωση και τη δίκαιη αγανάκτηση τόσο των με σοβαρά προβλήματα υγείας πολυάριθμων χρηστών των συγκεκριμένων παγκοσμίου φήμης και αναγνωρισμένης θερμαλικής αξίας ιαματικών πηγών, όσο και όσων άμεσα ή έμεσα δραστηριοποιούνται στην περιοχή εν μέσω της λουτρικής περιόδου. Οδηγεί βέβαια αυτό και σε απώλεια των εσόδων του Δήμου από τις λούσεις σε αυτά τα λουτροκαταστήματα. Όπως ενδεχομένως σας είναι γνωστό, οι πηγές της Ικαρίας έχουν ανακηρυχθεί ως ιαματικές από το έτος 1951. Τα τελευταία 13 χρόνια, το Υπουργείο Τουρισμού ξεκίνησε τη διαδικασία αναγνώρισης των φυσικών πόρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μια σειρά δημοτικά υδροθεραπευτήρια να τεθούν εκτός λειτουργίας, λόγω των δυσκολιών πολλών από αυτούς να ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις του νέου νομικού πλαισίου. Εν προκειμένου, κύριε Υπουργέ, ο Δήμος Ικαρίας ήδη από το Φεβρουάριο του 2015 κατέθεσε για όλες τις ιαματικές πηγές του νησιού τους αναγκαίους φακέλους που υπαγορεύει σχετική υπουργική απόφαση, ώστε να εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων. Ωστόσο, παρά τη συστηματική όχληση από τη μεριά του Δήμου με πληθώρα εγγράφων, ακόμα και με παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο τον Αύγουστο του 2017 από το Δήμο μαζί με τοπικό σύλλογο της Επιτροπής, η εν λόγω Επιτροπή καθυστερεί παντελώς ανετιολόγητα την εξέταση των φακέλων και την έκδοση της απόφασης. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε, για να κατανοηθεί και τα προσκόμματα που προβάλλει η Επιτροπή συστηματικά, ότι έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίζει το υπέδαφος της Ικαρίας στο σύνολό του ραδιενεργό, όπως μπορεί αυτό να εκτιμηθεί σήμερα. Με ευθύνη του Υπουργείου Τουρισμού, που δεν θέτει ούτε προθεσμίες εξέταση των προσκομιστέντων φακέλων, ούτε διευκρινίζει με ποια προτεραιότητα εξετάζονται αυτοί, έφτασε η Επιτροπή να ξεκινήσει την εξέταση των φακέλων 2 έτη μετά την κατάθεσή τους μόλις το 2017. Οπότε και θεώρησε ότι είχε παρέλθει η ισχύ των σχετικών χημικών και ραδιολογικών αναλύσεων. Παρότι ο Δήμος Ικαρίας, ο οποίος δεν είχε βέβαια οποιαδήποτε ευθύνη για την καθυστέρηση στην εξέταση των φακέλων που έγκαιρα ο ίδιος κατέθεσε, προσκόμισε εκ νέου ραδιολογική έκθεση, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, διαδικασία που ολοκληρώθηκε το 2018. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η πολυπόθετη απόφαση προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία έκθεσης του ειδικού σήματος λειτουργίας. Η ερώτησή μας λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είναι για το τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε ώστε να απεμπλακεί η διαδικασία αναγνώρισης των συγκεκριμένων ιαματικών πηγών ιδιοκτησίας του Δήμου Ικαρίας για να μπορούν να πάρουν σε συνέχεια και το σήμα λειτουργίας τους και επίσης να ανασταλεί προσωρινά το κλείσιμο των πηγών μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης και κατάθεση του φακέλου για το ειδικό σήμα λειτουργίας και βέβαια στη συνέχεια να εξασφαλιστεί η αναβάθμιση των λειτουργικών καταστημάτων διασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση και η υλοποίηση αυτής της παρέμβασης. Ευχαριστώ.